Συνήρπασαν αυτόν και οι γαγονεί των συνέδριων, έζησαν τεμάτια ψευδή λέγοντα. Ο άνθρωπο ούτω σου πάβεται ρήματα βλάσιμα λαλών κατά του τόπου του Αγίου και του νόμου. Αγικόμεν καρά αυτού λέγοντα ότι Ιησού ο Ναζωρέο ούτω καταλύσει τον τόπον τούτων και αλλάξει τα έθη άπαρεδο και νημίν Μωήση. Και ατενήσατε εσεί αυτόν άπαντε οι κατεζόμενοι εντό συνεδρίου, είδαν το πρόσωπο να πρόσωπον αγγέλων, είπε δε ο αρχιερεύς, η άρατα αυτά ούτως έχει, ουδέφη. Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε, ο Θεός της δόξης όφθη το πατρίμον Αβραάμον διέ τη Μεσοποταμία, πριν η κατοικήσε αυτόν εν Χαράν και είπε προς αυτόν, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου, και δε προεσγήν ή να συνδείξω. Τότε εξελθών εκ γης Χαλδαίων κατόκισεν εν Χαράν. Κακήθεν μετά το αποθανήν των πατέρων αυτού μετόκισεν αυτόν εις την γην τάφτην, εις την ημείς νυν κατοικείται. Και ούτε δε και αυτό κληρονομίαν εν αυτή ουδέ βήμα ποδός. Σολομών δε οκοδόμησεν αυτό οίκον, αλλού κοίψεις ως εν χειροποίητης να εις κατοικεί, καθώς ο προφήτης λέγει. Ο ουρανός μη θρόνος ιδέ γη υποπόδιο των ποδών μου, ποιον οικοδομήσετε, μη λέγει Κύριος, ή της τόπος της καταπάρσεως μου, που χείρ μου επίσε τα αυτά πάντα. Σκληροτράχυλη και απερίθμητη την καρδία και τη σωσή, η μίσα ή το πνεύμα του Αγίου αντιπίπτεται, ως οι πατέρες ημών και ημείς. Τίνα των προφητών και δίωξαν οι πατέρες ημών, και απέκναν τους προκαταγγείλαντας περί της ελεύσεως του δικαίου, ον ειν ημείς προδότε και φωνείς γεγένιστε, ή την εσελάβετε των νόμων, εις διαταγάς αγγέλων και ουκ επιλάξατε. Ακούσαντες δε τάρτα διεπρίοντα τις καρδίες αυτών και ευρυχών τους οδόντας επ' αυτών. Υπάρχουν δε πλήρης πνεύματος Αγίου, ατενήσας εις των ουρανών, είδε δόξαν Θεού και ήσουν εσπότα εκ δεξιών του Θεού και είπεν, ιδού, θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών του Θεού εστόλταν. Κράξαντες δε φωνή μεγάλη συνέσχον τα οτά αυτών και όρμησαν ομοθυμαδών επ' αυτών εκβαλώντες έξω της πόλεως εν υποβόλουν. Και οι μάρτυρες απέθετο τα ημάτια πόδας νεανίου καλουμένους άλλου και λιθοβόλουν των στέφανων επικαλούμενων και λέγοντα Κύριε Ιησού δέξε το πνεύμα μου. Τις δε τα γόνατα έκραξε φωνή μεγάλη Κύριε μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταυτήν. Και τούτο υπόν
παραβολή ταύτη, άνθρωπος της οικοδεσπότης, ως της εφύτευσε έναν μπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε και όριξε ένα αυτολινόν και οποδόμησε πύργον και εξέδωτο αυτόν Γεωργής και απεδίμησε ότι δε ήγησε ο καιρός των καρπών. Απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους Γεωργούς, λαβήν τους καρπούς αυτού. Και λαβώντες οι Γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε λιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλήρωνα στον πρώτον, και επίησαν αυτοίς ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον Υιόν αυτού λέγον, εντραπήσονται τον Υιόν μου. Οι δε Γεωργοί δόντες τον Υιόν είπωνε αυτοίς, ούτως εστίν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομαι την κληρονομία αυτού. Και λαβώντες αυτόν, εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηναν. Όταν ουν έρθει ο Κύριος του αμπελώνος, την ποιήση της Γεωργής εκείνης, λέγουσιν αυτό, κακούς κακός απολέσει αυτούς, και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης Γεωργής, ήτινες αποδώσους οι αυτοί τους καρπούς, εν της κερής αυτών. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωτε τες γραφές, λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίων.